όπως σας έχουν προαναγγείλει, να συνομιλήσουμε με τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και αρμόδιο τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ επί των ζητημάτων αυτών, τον κύριο Γιώργο Κατρούγκαλο. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, καλό μεσημέρι, είμαι καλά. Να είστε καλά. Και έχω την ευκαιρία και διαζώσεις να σας δώσω τις ευχές μου για την 7η επέτειο του σταθμού. Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, για πείτε μας, πώς αξιολογείτε την επίσκεψη του κύριου Τσαβούσογλου? Ορθώς καταρχάς ανταπόδωσε ο κύριος Δένδιας το κάλεσμα, την πρόσκληση και βέβαιως την αποδοχή ακολούθως της επίσκεψης? Μα προφανώς δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία για το ότι πρέπει να γίνονται επαφές ανάμεσα στις χώρες και ειδικά στις χώρες που έχουν προβλήματα, όπως έχουμε εμείς με την Τουρκία. Mm-hmm. Από την άλλη μεριά, δεν αρκεί να γίνονται οι συναντήσεις. Πρέπει να έχουν την ανάλογη προετοιμασία, ούτως ώστε να καταλήγουν αυτές οι συναντήσεις στο να προωθούν οι χώρες στα εθνικά τους συμφέροντα. Γι' αυτό το λόγο, εμείς έχουμε ζητήσει έγκαιρα, με μάλιστα πρωτοβουλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συνεργασία, να μην συζητούμε απλώς για να μην έχουμε ένταση. Και αυτό φυσικά είναι σκοπός που πρέπει να υπηρετείται. Αλλά για να πάμε λίγο παρακάτω, το ζήτημα της διαφοράς που έχουμε με την Τουρκία για τις θαλάσσιες και ελληνικές ζώνες, αυτό που πρότεινε λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας είναι να συνδέσουμε και πάλι την ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας με την πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Εγώ έκανα λόγο για ένα Ελσίνκι Plus με την έννοια να κρατήσουμε αυτό το θετικό χαρακτηριστικό που είχε το Ελσίνκι χωρίς τις σκιές που συνόδευαν η αναφορά στο κείμενο των συμπερασμάτων τότε σε συνοριακές διαφορές, που βεβαίως δεν έχουν. Και το συγκεκριμένο που πρότεινε ο πρόεδρος λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι να δεχτούμε, εφόσον φυσικά δεν υποτροπιάσει η Τουρκία με νέα επιθετική συμπεριφορά, να ανοίξει η ατζέντα για την αναβάθμιση της Πελωνιακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που ζητάει η Τουρκία για να πουλά με καλύτερους όρους προϊόντα και υπηρεσίες, να μην ενεργοποιηθεί όμως οποιαδήποτε τέτοια θετική συμφωνία, εάν η Τουρκία δεν συναποστήγει συνυποσχετικό μαζί με την Ελλάδα στη Χάγη για την επίλυση της διαφοράς. Mm-hmm. Νομίζω ότι με παρόμοιες τέτοιες προτάσεις μπορεί η κυβέρνηση να έχει άλλες. Αλλά όχι απλώς να συζητάμε για να συζητάμε, να συζητάμε για να προωθούμε τα θέματα. Και επί του συγκεκριμένου. Θα επηρεάσει, θα καθορίσει την ουσία των συναντήσεων της Δευτέρας ή επίσκεψη στη Θράκη και πολύ περισσότερο τα όσα θα πει εκεί, να δούμε και πόσα θα μάθουμε φυσικά. Μοιραία. Δυστυχώς έχουμε ένα προηγούμενο που οι ιδιωτικές επισκέψεις των Τούρκων αξιωματούχων στη Θράκη να μην είναι στην πραγματικότητα ιδιωτικές. Γι' αυτό το λόγο, εμείς κατά την επίσκεψη του Προέδρου Ερντογάν το 2017, είχαμε αποφύγει να βαφτίσουμε το ψάρι κρέας. Θεωρούσαμε δημόσια επίσημη την επίσκεψη αυτή. Γι' αυτό και συνοδευόταν από τον Υφυπουργό τον κύριο Αμανατίδη. Και εγώ είχα. Ήμουν παρόν στην Θράκη, μήπως χρειαστεί κάποια παρέμβαση δική μου. Mm-hmm. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει. Φοβάστε ότι μπορεί να έχουμε δηλώσεις έτσι, δυσάρεστες, αρνητικές? Δεν θέλω να γίνω προάγγελος κακών. Mm-hmm. Απλώς όμως το παρελθόν πρέπει να μας κάνει επιφυλακτικούς τουλάχιστον. Λέτε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να χαρακτηρίσει επίσημη αυτή την επίσκεψη για να μπορεί να συνοδεύεται ο κύριος Τσαβούσογλου από αρμόδιο κυβερνητικό στελεχός? Σας λέω ότι είχαμε κάνει εμείς. Mm-hmm. Δεν ξέρω ακριβώς το παρασκήνιο των συζητήσεων για να μπορώ να ασκήσω συγκεκριμένη κριτική. Όμως αυτό που σας είπα νομίζω ότι είναι αναντήρητο, ότι ποτέ επίσκεψη ιδιωτική δεν έμεινε στα ιδιωτικά πλαίσια και δημόσιες δηλώσεις έγιναν. Και πρόσφατα με την επίσκεψη του Υπουργού του Τούρκου στη Θράκη. Ναι. Και μια προσπάθεια να δημιουργηθούν εντυπώσεις. Ναι. Το παρήγορο είναι ότι η πρόσφατη προσπάθεια του Υφυπουργού σε μεγάλο βαθμό έπεσε στο κενό. Η μειονότητα δεν παρασύρθηκε, δεν έδωσε βάση σε αυτά που λέει η Τουρκία ότι είναι τουρκική μειονότητα. Και ότι είναι μουσουλμανική μειονότητα, στην οποία βέβαια συμμετέχουν ανάμεσα σε άλλες τρεις εθνικές ομάδες και τουρκογενείς. Mm-hmm. Τώρα, στο άλλο θέμα, προσπαθώ να καταλάβω τη στάση του ΣΥΡΙΖΑ στο θέμα της ψήφου των Ελλήνων που διαβιούν στο εξωτερικό. Γιατί είστε τόσο κάθετοι, κύριε Κατρούγκαλε, για ανθρώπους που αν πάρουν το αεροπλάνο θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν? Μιλάμε πάντα για εγγεγραμμένους. Πολύ καλή ερώτηση, κύριε Παδόπουλε, ειδικά για τους περισσότερους ακροατές μας που δεν θα έχουν παρακολουθήσει εξ αρχής τη συζήτηση. Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε με δύο βασικές αφετηρίες από την αρχή, από το 2018, που καταθέσαμε τη σχετική πρόταση για την αναχρώρηση. Η μία είναι ότι όλοι οι απόδημοι, όλοι, χωρίς διακρίσεις και περιορισμούς, πρέπει να έχουν φωνή και ψήφο, και όχι μόνο ψήφο, αλλά τη δυνατότητα να εκλέγουν και τους εκπροσώπους τους. Από την άλλη μεριά, όμως, είπαμε
ότι όπως δείχνει το ευρωπαϊκό παράδειγμα, το παγκόσμιο παράδειγμα, δεν υπάρχει περίπτωση χωρών με μεγάλη διασπορά που να μην σταθμίζεται με κάποιο τρόπο η ψήφος των αποδήμων, να μην υπολογίζεται δηλαδή ακριβώς με τον ίδιο τρόπο με τις ψήφους του κατοίκων του εσωτερικού. Και μάλιστα για να ενισχύσω αυτό το επιχείρημα, που είναι νομικοπολιτικό, δεν αναφέρθηκα απλώς στη διευθυντήρια, κατέθεσα στα πρακτικά της Βουλής, στη χθεσινή μου δεσμευματολογία, την τοποθέτηση της Επιτροπής, της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με την ιδιομορφία ότι η συνεισηγητής της ήταν ο Γιώργος Γεραπετρίτης, που έλεγε ακριβώς αυτό που σας λέω τώρα, ότι η βέλτιστη πρακτική είναι η πρακτική της περιορισμένης κλειστής εκπροσώπησης που ακολουθεί η Ιταλία, η Αγγλία και η Πορτογαλία, δηλαδή ένας αριθμός βουλευτών, όσοι και να ψηφίσουν, τέσσερις είναι στην Πορτογαλία, χώρα με ανάλογο πληθυσμό με εμάς, τέσσερις προτείνουμε κι εμείς. Και επίσης πρόσθετε ο κύριος Γεραπετρίτης αυτό που στη συνταγματική συζήτηση είναι καθοριστικό, αλλά δείχνει ότι αυτός είναι ο κοινός επιστημονικά τόπος. Ότι δηλαδή αυτός ο περιορισμός της ισοτιμίας της ψήφου να μην υπολογίζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο στο εξωτερικό από ό,τι στο εσωτερικό, αποτελεί, έλεγε ο συνάδελφος συνταγματολόγος, όχι ως πολιτικός έλεγχος, τότε δεν ήταν παλαιότερα, ναι, με την Δημοκρατία, ναι, ως ο συνταγματολόγος. Ότι αυτό είναι εύλογος περιορισμός της ισοτιμίας της ψήφου, ενώ της ανάγκης να μην αλλοιώνεται ουσιοδός η βούληση του εσωτερικού εκλογικού σώματος. Και για να το καταλάβουν ακόμα πιο καλά αυτό οι ακροατές μας, οι χώρες που έχουν πολύ μεγάλη διασπορά, μεγαλύτερη στο εξωτερικό παρουσία ομογενών από ό,τι στο εσωτερικό, τέτοιες χώρες είναι το Ισραήλ. Mm-hmm. Η Νέα Υόρκη έχει περισσότερους Εβραίους από το κράτος του Ισραήλ. Η Ιρλανδία, ένα κράτος 7 εκατομμυρίων που υπολογίζεται ότι στην Αμερική μπορεί να έχει και 70 ιρλανδικής καταγωγής Αμερικανούς. Η Αρμενία. Αυτές οι χώρες απαγορεύουν απολύτως την συμμετοχή των αποδήμων στην εκλογική διαδικασία. Εμείς προφανώς δεν θέλαμε να φτάσουμε εκεί. Γι' αυτό το λόγο προτείναμε το μοντέλο που έχουν χώρες όπως η Ιταλία και η Πορτογαλία. Μάλιστα. Μάλιστα. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις και αυτή την συνομιλία, κύριε Κατρούγκαλε. Και εγώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστώ.